Τώρα είναι Αγία Σαρακοστή, τώρα είναι Άγιες μέρες που λειτουργούν οι εκκλησιές και ψέλνουν οι παπάδες και λένε τ' Άγιος ο Θεός και τ' Άγιο Ευαγγέλιο. Όποιος τ' ακούει σώνεται και όποιος το λέγει αγιάζει και όποιος το καλοφουγκριστεί παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο και του Χριστού τον τάφο που κάθεται η Παναγιά μόνη και μοναχή της και πάντοτε προσεύχεται για τον μονογενή της. Και εκεί που κάθεται ακούει μια ταραχή μεγάλη, βγαίνει στην πόρτα της να δει, έξω στη γειτονιά της βλέπει τον ουρανό θαμπό και τ' άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι το λαμπρό στο αίμα βουτυγμένα. Θωρεί δεξιά, θωρεί ζερβά, βλέπει τον Αηγιάννη στο ένα χέρι βάσταγε μαντίλι ματωμένο και στ' άλλο χέρι βάσταγε μαλλιά της κεφαλής του. «Τι έχεις Γιάννη μου» και κλαις και βαριά να στενάζεις. «Ο δάσκαλός σου σε έδιρε ή το χαρτί σε χάθη». «Δεν έχω στόμα να σου το πω, χείλη να σου μιλήσω, ούτε η καρδιά μου το βαστά να σου το ομολογήσω. Τον δασκαλό μου πιάσανε οι άνομοι Εβραίοι, σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φωνιά τον πάνε. Σαν αχώρησε αντρόγενο, έτσι τον τυρανάνε. Σαν τ' άκουσεν η δέσποινα, πέφτει λίγο θυμάει. Σταμνιά νερό την περιχούν, τρία σταμνιά του μόσχου, τέσσερα του ροδόσταμου, ώσπου να συνεφέρει. Και απάνω που συνέφερε αυτά τα λόγια λέγει. Ας έλθει η Μάρθα και Μαριά και του Λαζάρη η μάνα και του προδρόμου η συγγενής και η Άγια Ελισάβα. Παίρνουνε το στρατή στρατή, στρατή το μονοπάτι. Το μονοπάτι τσέβγαλε στα Θήγκανου την πόρτα. Ώρα καλή σου Αθήγκανε και τι είναι αυτά που φτιάνεις. Καρφιά μου παραγγείλανε οι φίλοι μου Εβραίοι, εκείνοι μου παν τέσσερα κι εγώ τα κάνω πέντε. Γιατί τα κάνεις τέσσερα, γιατί τα κάνεις πέντε. Τα δυο στα δυο του γόνατα, τα δυο στα δυο του χέρια, το τρίτο το φαρμακερό θα μπει με στην καρδιά του να βγάλει αίμα και χολή μέσα από τα σωτικά του. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά, πέφτει, λιποθυμάει. Σταμνιά νερό την περιχούν, τρία σταμνιά του μόσχου, τέσσερα του ροδόσταμου, ώσπου να συνεφέρει. Και απάνω που συνέφερε, αυτά τα λόγια λέγει. «Άιντε κι εσύ Ατσίγκανε, χαΐρι να μην κάμεις, που κάμισο στην πλάτη σου ποτέ σου να μην βάνεις, ούτε χιλιά στο τζάκι σου ποτέ να μην ποτάζεις». Παίρνουνε το στρατή στρατή, στρατή το μονοπάτι. Το μονοπάτι τσέβγαλε εις του ληστή την πόρτα. Βλέπουν την πόρτα σφαλιχτή, σφιχτά μανταλωμένη. Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του πιλάτου και η πόρτα από το φόβο της άνοιξε μοναχή της. «Ας μπω να δω το γιώκα μου, προτού τον εσταυρώσουν, προτού του βάλουν τα καρφιά, προτού τον θανατώσουν». «Σκύψε Χριστέ, σκύψε Σταυρέ, σκύψε να σε φιλήσω και με το μανδυλάκι σου το αίμας να σφουγγίσω». Κι όταν τα λόγια είπε αυτά, πέφτει, λιποθυμάει. Σταμνιά νερό την περιχούν, τρία σταμνιά του μόσχου, τέσσερα του ροδόσταμου, ώσπου να συνεφέρει, και απάνω που συνέφερε αυτά τα λόγια λέγει. «Δεν έχει μαχαίρι να σφαγώ, γκρεμνώ για να γκρεμνήσω. Εάν σφαγείς μανούλα μου, σφάζω το κόσμος όλος. Άιντε μανούλα μου στο καλό, και διάφορο δεν έχεις, και το μεγάλο Σάββατο κοντά σου θα με έχεις. Τριήμερος θα αναστηθώ, τον Άδην θα πατήσω και ανθρώπους νέους εις την γην αυτήν θε να αφήσω».